Συνεκερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά την επικίνδυνη κλίση του παροπλισμένου Παυσανία, το οποίο εμοιβηθήκε λόγω εισρωής υδάτων δυτικά του προβλήτα 4 στο λιμάνι του Ηρακλείου. Δυστυχώς έγινε το ατύχημα, υποχώρησε. Έγινε κάποιο ρήγμα εσωτερικά και το πλοίο πήρε κλίση επικίνδυνη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει μπατάρι που λέμε ναυτικά. Ιδιώτης ενημέρωσε χθες το απόγευμα το λιμεναρχείο και άμεσα έσπευσαν στελέχη του λιμενικού και σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη διενέργεια απάντλησης υδάτων. Από την πλευρά μας έχουν ληφθεί τα μέτρα για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ήδη η περιβαλλοντική ΕΠΕ που συνεργάζεται με τον οργανισμό Λιμένα προβαίνει σε απορρίπανση της περιοχής, παρά το ότι δεν υπήρχαν ρηπαγόνα υλικά και είχαν απομακρυνθεί έγκαιρα από το πλοίο. Το συγκεκριμένο πλοίο τέθηκε σε ακινησία και εγκαταλείφθηκε από το πλοιοκτήτη του το 2007. Από Επιτροπή της Επιθεώρησης του Λιμεναρχείου είχε χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο και επιβλαβές, ενώ παράλληλα είχαν κινηθεί οι διαδικασίες απομάκρυνσής του. Ο οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου είναι υποχρεωμένος, θα στραφεί στον υπεύθυνο ανάδοχο, θα τον υποχρεώσει να προχωρήσει άμεσα στην απομάκρυνσή του. Σύμφωνα με τον κύριο Πατακό, πρόσφατα το Λιμεναρχείο Ηρακλείου δεν ανάψει το πράσινο φως για τη ρημούλκηση του Παυσανία από τον ανάδοχο, διότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, εξέλιξη που, όπως είπε, απέτρεψε τα χειρότερα. Τετάρτη-Πέμπτη είχε ζητηθεί άδεια, δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις, σωστά το Λιμεναρχείο δεν είχε εγκρίνει. Και γιατί είχαμε το ατύχημα. Ακριβώς. Γιατί αν είχε παράτυπα εγκρεθεί και χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων, υπήρξε πιθανότητα το πλοίο να βουλιάξει μέσα στο λιμάνι και να πάθουμε μεγαλύτερη καταστροφή. Τα τελευταία χρόνια έχουν απομακρυνθεί συνολικά 6 ναυάγια και παροπλισμένα πλοία στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία χαρακτηρισμού ως επικίνδυνου και επιβλαβούς ενός ρημουλκού.